Γεια σας αγαπητοί φίλοι, πολλά χρόνια αρνείται η Ελλάδα να οριοθετήσει ΑΟΣ με το έτερο ελληνικό κράτος, την Κυπριακή Δημοκρατία. Πολλά χρόνια. Η Κύπρος θαραλέα, παρόλο που εδάφη της κατέχονται από τον Ατήλα, ο οποίος διευρύνει όχι μόνο την κατοχή στην νεκρή ζώνη και στην Αμόχωστο, αλλά και τη στρατιωτική του παρουσία στο νησί, ανάμεσα στα άλλα με γερμανικά άρματα μάχης Λέοπαρντ, με ναυτική βάση στην κατεχόμενη Καρπασία, με παράνομα αεροδρόμια στην Τύμπου και στον κατεχόμενο Λευκόνικο Drones. Η Κύπρος θαραλέα έχει προχωρήσει οριοθέτηση ΑΟΣ με τα γειτονικά της κράτη, όχι όμως η Ελλάδα. Για εκείνους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εκπομπές για να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, θα πω ότι αυτό δεν είναι τωρινό φαινόμενο, είναι φαινόμενο και σφάλμα εδώ και πολλά χρόνια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων αρκετών δεκαετιών. Η μη οριοθέτηση ΑΟΣ μετά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφού γίνεται αυτό το σφάλμα διαχρονικά, η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια αναγκάστηκε να προχωρήσει στην ταχύτατη οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, εφόσον η Άγκυρα υπέγραψε το 2019 το πρώτο παράνομο σύμφωνο με την Λιβύη. Δεν μπορείς να πεις με τη Λιβύη, γιατί ήτανε με την παράνομη κυβέρνηση της Τριπόλεως. Παράνομη γιατί? Διότι αυτή η κυβέρνηση ήταν μια μεταβατική κυβέρνηση, η οποία ήταν μόνο για να διενεργήσει εκλογές στην Λιβύη για να βγει η χώρα από τον εμφύλιο. Δεν ήταν εξιοτιμένη ούτε είναι για την υπογραφή σοβαρών διεθνών συμφωνιών δεσμευτικών για τη Λιβύη. Έτσι υπέγραψε την παράνομη συμφωνία, την άκυρη, σαν να μην υπάρχει η Ελλάδα στη μέση, στις 27 του Νοέμβρη του 2019. Η Ελλάδα έσπευσε δια τότε Υπουργού Εξωτερικών με τον τότε Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, φυσικά υπό τις οδηγίες των κυβερνήσεων των δύο χωρών και των πρωθυπουργών, το σώστε και των ηγετών των δύο κρατών, να καταργήσει επί του πεδίου το παράνομο σύμφωνο. Βλέπετε στο χάρτη πίσω μου τις διακεκομένες διαγώνιες γραμμές πρωτοφανές στο διεθνές δίκαιο της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Όχι ακριβώς, υπέγραψε με την κυβέρνηση της Τρίπολης, αλλά οριοθετεί με την Ανατολική Ελεύθερη Λιβύη και τη Βεγγάζη που πολεμάει τους Τούρκους. Είναι η παραφροσύνη επάνω στον παραλογισμό. Περνάει οι δύο γραμμές που βλέπετε, οι διαγώνιες, επάνω από τη Ρόδο, από την Ανατολική Κρήτη, την Κάσο και την Κάρπαθο, τα Δωδεκάνησα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, οι νόμιμες γραμμές σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, της οριοθετήσεως Ελλάδος και Αιγύπτου, είναι οι κόκκινες κάθετες γραμμές σύμφωνα με τους μεσημβρινούς. Η Ελλάδα έδωσε ΑΟΣ στην Αίγυπτο για να γίνει η οριοθέτηση. Ανατολικότερα υπάρχει η ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας οριοθετημένη μετά της Αιγύπτου και αυτήν δεν μπορεί όσο και να φωνάζει η Τουρκία να την παραβιάσει. Στο σημείο όμως που υπολείπεται, εφόσον έγινε η μερική με την Αίγυπτο, στο σημείο που υπολείπεται και δεν έχει οριοθετηθεί, η Τουρκία βλέπει την κερκόπορτα της Ανατολικής Μεσογείου και υπάρχει αποκαλυπτικό άρθρο της Μιλιέτ ακριβώς προς επίρρωση των ανωτέρω λεχθέντων. Να δω αν μπορώ. Λοιπόν, Μιλιέτ, τουρκική εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, λέει ότι απότερο στόχος με την Αίγυπτο είναι η συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως ο Αιγύπτιος πρόεδρος απέκρουσε τις προτάσεις του Ερντογάν για άλλη μια φορά για παράνομη οριοθέτηση ΑΟΣ Τουρκίας-Αιγύπτου, σαν να μην υπάρχει στη μέση η Ελλάδα και η Κύπρος, και δεν υπέγραψε αμυντικές συμφωνίες, σας τα είπα σήμερα το μεσημέρι. Πάντως ο Χασάν Καλίοντσου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Χασάν Καλίοντσου είναι το πανεπιστήμιο, είναι ο Μουράτ Ασλάν, δόκτορας, ανώτερος ερευνητής στη ΣΕΤΑ,
λέει ότι καταρχάς όταν το δει κανείς από την οπτική του Αιγύπτου, όταν οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου ήταν τεταμένες μετά το 2014 και αυξήθηκε η επιρροή της Τουρκίας στη Λιβύη, οι Αιγύπτιοι περιόρισαν τη θαλάσσια δικαιοδοσία τους με την Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου. Αυτή είναι η τουρκική, τουρκική προκλητικότητα, είναι η κυπριακή δημοκρατία εννοεί, και λέει ότι η Αίγυπτος έχασε στην οριοθέτηση με μας, ενώ η Αίγυπτος κέρδισε. Τι εννοούν οι Τούρκοι όταν λένε έχασε η Αίγυπτος? Εννοούν ότι οι Τούρκοι αν άρπαζαν την ελληνική ΑΟΣ, ελλαδική και κυπριακή, θα ήταν γαλαντόμοι, κουβαρντάδες και από τα κλεμμένα θα έδιναν παραπάνω στην Αίγυπτο. Προσπαθούν να δωροδοκίσουν δηλαδή την Αίγυπτο να παρανομήσει. Λοιπόν, οι Έλληνες μέτρησαν την απόσταση από την Αίγυπτο στην οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, δεν άρχισαν να μετρούν από την ελληνική υπηρετική χώρα, αλλά από μια γραμμή που εκτείνεται από την Κρήτη ως τη Ρόδο και παρουσιάζει τα νησιά του Αιγαίου ως αρχιπέλαγος. Η σύμβαση του Montego Bay το 1982, η UNCLOS, αναφέρει ότι τα νησιά που έχουν οικονομική ζωή είναι κατηχημένα, έχουν δικαιώματα στην ΑΟΣ. Η Τουρκία θέλει το δικό της δίκαιο, που είναι ο νόμος του άρπαγα και του ισχυρού. Νομίζει ότι είναι, δεν είναι ισχυρότερη από την Ελλάδα τώρα που μιλάμε. Τι θα γίνει στο μέλλον δεν ξέρουμε. Ή μάλλον έχουμε αναλύσει τι πρέπει να γίνει για να παραμείνουμε εμείς ισχυρότεροι. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Αίγυπτος έτσι μείωσε την ΑΟΣ της κατά το 1 τρίτο. Δηλαδή με την Ελλάδα νόμιμα οριοθετηθήσα η ΑΟΣ, η Αίγυπτος κέρδισε και δώσαμε ΑΟΣ στην Αίγυπτο, αλλά οι Τούρκοι αν έκλεβαν την ελληνική ΑΟΣ θα έδιναν ακόμα περισσότερο. Γιατί δικά τους είναι. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά αναφέρεται και στην οριοθέτηση ΑΟΣ Αιγύπτου-Κύπρου, κατηγορεί την Αίγυπτο ότι προτίμησε την Κύπρο από την Τουρκία και έτσι έχασε λέει κι άλλη ΑΟΣ. Η Τουρκία οριοθέτησε ΑΟΣ λέει με τη Λιβύη, προσποιούμενο ότι δεν υπάρχει Ελλάδα στη μέση. Η Αίγυπτος λέει πρέπει να καθίσει να τα βρει με τη Λιβύη και την Τουρκία. Εννοεί την κατεχόμενη Λιβύη από τους φιλότουρκους στη Δυτική. Μία επιλογή λέει ο δόκτορας, αλλά δεν ξέρει το διεθνές δίκαιο ο δόκτορας, η Αίγυπτος να ακυρώσει τις συμφωνίες με τους Ελληνοκύπριους και τους Έλληνες. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο. Η δεύτερη επιλογή, και εδώ είναι φίλες και φίλοι, η Κερκόπορτα που πρέπει να κλείσει. Και καλό την ελληνική κυβέρνηση η οποία έχει αγοράσει τα μαχητικά Ραφάλ, τις φρεγάτες Μπελαρά που φωνάζουν Ανατολική Μεσόγειο σε αυτά τα μέσα, τους πυράβλους Meteor, έχει συντηρήσει τους πυράβλους Scalp και στέκεται θεωρώ δίπλα στην Κύπρο, δεν νομίζω ότι υπάρχει προδοσία όπως το 1974, να σπεύσει να οριοθετήσει ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία, να μην χωριστούν οι Έλληνες, να μην σπάσει το μέτωπο. Χαθήκαμε αν σπάσει το μέτωπο. Είναι από τον Εύρο, περνά από τα νησιά του Βορείου, του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, το σύμπλεγμα της Μεγίστης και καταλήγει προσωρινά μέχρι να απελευθερωθεί, να απελευθερώσουμε την Κύπρο. Δεν θα απελευθερωθεί μόνη της η Κύπρος, στην πράσινη γραμμή. Τι λέει ο δόκτορας στη Μιλιέτ, που αυτό είναι που επιδιώκει η Τουρκία σε πρώτη φάση? Να αποτραπούν λέει οι εντάσεις και να τραβήξουμε γραμμή σε περιοχές που δεν είναι αμφισβητήσιμες με την Τουρκία. Αυτό είναι λέει το λογικό. Δηλαδή φίλες και φίλοι, ανάμεσα στην οριοθετηθήσα μερικός ΑΟΣ Ελλάδος Αραβικής Δημοκρατίας Αιγύπτου και στο κενό που μένει μέχρι την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περίπου δηλαδή να επεκταθεί σε τεράστιο βαθμό η ΑΟΣ, η μεγαλύτερη που έχει η Τουρκία στον κόλπο της Ατάλειας, και να αρπάξει η κατοχική δύναμη την ΑΟΣ του συμπλέγματος της Μεγίστης, αρπάζοντας τον ορυκτό πλούτο, ακροτηριάζοντας την Ελλάδα και αποκόπτοντας και απομονώνοντας την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά προτείνει ο δόκτορας, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η Κερκόπορτα που παραμένει ανοιχτή και να σπάσει το μέτωπο. Μετά οι Τούρκοι την ΑΟΣ αν την αρπάξουν θα είναι τρομερό και εκεί φυσικά θα κάνουν και άλλα για να μην μπορούμε να βοηθήσουμε αεροναυτικά την Κύπρο σε περίπτωση που αποφασίσουν να εξαλείψουν τον ελληνισμό από το νησί. Θεωρώ ότι ο στόχος του απότερος είναι ακριβώς αυτός.
Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.